Μπορούμε να συνδεθούμε τώρα απευθείας με την Καλαμαριά, καθώς ο Απόλλων αρχίζει την προετοιμασία του μετά την επιστροφή του στην Football League. Ο Γιώργος Μήνος έχει μαζί του τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη. Καλησπέρα και στους δύο. Γιώργο, ο λόγος σε σένα. Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ από το γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς. Ο Απόλλων ξεκινά την προετοιμασία, την πρώτη συγκέντρωση. Δίπλα μου έχω τον προπονητή του Απόλλων Πόντου, Μέδρα την Καλαμαριά. Έτσι θα λέγεται από εδώ και στο εξής. Τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη, τον προπονητή της ομάδας. Κύριε Καλαϊτζίδη, καλησπέρα. Η αρχή, ξεκίνημα σήμερα με όνειρα, φιλοδοξίες, τέρμα η Γάμα Εθνική, η Football League φέτος. Μια νέα σεζόν αρχίζει. Η ΠΑΕ Απόλλων Πόντου Μέδρα, όπως προείπατε, την Καλαμαριά. Θα εργαστεί με στόχο την παραγωγή ποδοσφαιρικού έργου που συνίσταται σε ισχυρή ομάδα που θα πρεσβεύει το οργανωμένο σύγχρονο ποδόσφαιρο με κυρίαρχα στοιχεία το σύγχρονο ευρωπαϊκό. Μέσα από την εκπαίδευση των ποδοσφαιριστών θα διεκδικήσουμε να πετύχουμε το στόχο μας κατά πρώτο και κατά δεύτερο να τους εκπαιδεύσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο που να μπορούν να επανδρώσουν τις καλύτερες ελληνικές ομάδες. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν μέσα από σφυριλάτηση των χαρακτήρων των ανθρώπων που συνθέτουν την ομάδα στις έννοιες της ομαδικής συνεργασίας και την αντίληψη του κοινού συμφέροντος. Και μέσα από αυτή τη μεθοδολογία προσδοκούμε να είμαστε από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο στην Super League και τελικά θα το καταφέρουν, πάντα μέσα σε διοικητική και οικονομική σταθερότητα, που αυτό νομίζω είναι το κυρίαρχο στοιχείο πλέον στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο εκλείπει από τις περισσότερες ομάδες. Η Football League είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη Γάμα Εθνική. Επειδή εσείς ξέρετε το βάρος που έχει αυτή η κατηγορία, τι θα προσπαθήσετε περισσότερο? Διότι στόχος είναι η άνοδος αλλά και το καλό ποδόσφαιρο, δεν είναι? Προτεραιότητά μας είναι μέσα από καλό ποδόσφαιρο να διεκδικήσουμε τις νίκες. Άλλωστε έτσι τα ωφέλη δεν είναι πρόσχερα, είναι διαχρονικά. Αν πετύχεις μία νίκη μέσα από άλλες μεθόδους, μπορεί να το πετύχεις πρόσχερα, αλλά νομίζω όταν αυτό που πρεσβεύει η ομάδα είναι ένα σύγχρονο ποδόσφαιρο, όπως προείπαμε, κυρίαρχα στοιχεία αυτά που υπάρχουν στο σύγχρονο ευρωπαϊκό, νομίζω τα ωφέλη μπορεί να είναι διαχρονικά. Τι θα ζητήσετε από τον κόσμο της Καλαμαριάς, διότι η έδρα είναι της Καλαμαριάς, Απόλλων Πόντου? Τι σημασία έχει το Απόλλων Πόντου, αυτή η νέα ονομασία που έχετε κάνει? Ο αδερφός σας είναι και ο πρόεδρος, ο μεγαλομέτοχος του Απόλλωνα. Το ποιος θα είναι ο μεγαλομέτοχος θα το δούμε. Απλά νομίζω ότι πάντα λέγαμε ότι ο Απόλλων Καλαμαριάς πρέσβευε τον ανά τον κόσμο ποντιακό ελληνισμό. Αυτό συμβαίνει τώρα. Ανοίγουμε την αγκαλιά του Απόλλωνα για να χωρέσουν όλοι. Αυτοί που ουσιαστικά νοητικά θεωρούσαμε ότι όλοι οι πόντοι είναι Απόλλων Καλαμαριάς. Προσπαθούμε με έργα πλέον να ανοίξουμε τους ορίζοντες σε όλους, να ανοίξουμε την αγκαλιά του Απόλλωνα για όλους. Όλοι χωράνε μέσα. Και φανταστείτε πόσο μεγάλη δυναμική μπορεί να δημιουργήσει ο Απόλλων όταν τον ακολουθούν οι πόντοι ανά τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε πολύ, κύριε προπονητά, κύριε Καλαϊτζίδη. Αρχίζει η προετοιμασία σε λίγα λεπτά. Να απευθυνθούμε τώρα και στον Αβραάμ Περσίδη, ο οποίος είναι. Να είστε καλά. Είναι ο Αβραάμ Περσίδης, ο οποίος είναι ο άνθρωπος της επικοινωνίας του Απόλλων Καλαμαριάς και όχι μόνο. Κύριε Περσίδη, με νέα όνειρα, νέες φιλοδοξίες. Τι στόχο έχετε φέτος εσείς από το μετερίζει που είστε στον Απόλλων Καλαμαριάς και στον ερασιτέχνη αλλά και γενικά στην επικοινωνία? Κοιτάξτε, καταρχήν καλησπέρα σας. Να έχουμε καλή χρονιά όλοι και υγεία πάνω απ' όλα. Η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά δύσκολη, με προκλήσεις όπως είναι η Football League. Παρ' όλα αυτά, ο Απόλλων Πόντου Καλαμαριάς έχει μάθει να παλεύει και στα δύσκολα. Διότι όπως οι Πόντοι και οι πρόσφυγες ήρθαν από το Πόντο και περάσαν από κακουχίες και δυσκολίες, κατορθώσανε και έχουμε δείξει τι θα πει προσφυγιά και ποντιακό στοιχείο στην Ελλάδα. Έτσι ακριβώς το καμάρι μας που είναι ο Απόλλων Πόντου Καλαμαριάς θα μεγαλουργήσει και θα ανέβει στη Super League που είναι και ο στόχος φέτος στην κατηγορία. Και η σημαία έχει μια αλλαγή η σημαία νομίζω του Απόλλων Καλαμαριάς. Θέλω να με εξηγήσετε λίγο γι' αυτό και ένα δεύτερο τελειώνοντας. Τι ζητάτε από τον κόσμο στη νέα προσπάθεια που γίνεται? Ναι, το σήμα είναι το αετός του Πόντου που συμβολίζει το ποντιακό στοιχείο και είναι μέσα το σήμα του Απόλλωνα Πόντου Καλαμαριάς. Αυτό συμβολίζει ότι ο κάθε πρόσφυγας και ο κάθε πόντιος θα πρέπει πρώτα να είναι Απόλλων Πόντου Καλαμαριάς και μετά οτιδήποτε άλλο. Διότι η γνήσια και η ομάδα που εκπροσωπεί την προσφυγιά και το ποντιακό στοιχείο κάθε αυτού είναι ο Απόλλων Πόντου Καλαμαριάς. Και τι ζητάτε από τον κόσμο, γιατί είδαμε τώρα παρά τη θερμοκρασία είναι 7 παρατέταρτο περίπου και ο κόσμος έχει έρθει εδώ στο γήπεδο. Αρκετός για να δει την πρώτη προπόνηση
με νέα όνειρα και φιλοδοξίες. Έτσι ακριβώς. Υπάρχει ένας γενικός ξεσηκωμός. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Όπως βλέπετε και σήμερα, έχει έρθει να παρακολουθήσει την πρώτη προπόνηση της ομάδος πάρα πολλοί κόσμος. Και αυτό που ζητάμε είναι να γεμίσει το γήπεδο. Το γήπεδο του Απόλλων Καλαμαριάς με οικογένειες, όλοι μαζί να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί αξίζει να την και στα αδέρφια Καλαϊτζίδη να τους στηρίξουμε και εμπράκτως για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας, που δεν είναι άλλος από την άνοδο στη Super League. Αυτά, Παναγιώτη, εδώ από τον Αβραάμ Περσίδη. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο. Όχι, όχι, δεν έχουμε και περισσότερο χρόνο, Γιώργο, δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ και εσένα. Να πούμε ότι ο Μπρίτο είναι μία από τις μεταγραφές του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Σε λίγα λεπτά επιστρέφει. Σε λίγα λεπτά, αύριο θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ από την πρώτη συγκέντρωση, από δηλώσεις ποδοσφαιριστών και ό,τι άλλο προκύψει εδώ στο γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε βέβαια και τον Αβραάμ Περσίδη και τον Δημήτρη Καλαϊτζίδη.